Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς έγινε έκρηξη στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Περισσότερες πληροφορίες θα μας πει η Μαρία Ανδρικάκη. Μαρία. Αδαμαντία, πριν από λίγα λεπτά, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι, επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε έκρηξη έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, συγκεκριμένα στην πύλη Άμπεϊ. Ο αριθμός των θυμάτων, όπως είπε ο ίδιος, δεν είναι γνωστός. Δεν ξέρουν, λέει, επίσημα αν υπάρχουν και θύματα. Το CNN, ωστόσο, αναφέρει ότι υπάρχει αριθμός θυμάτων αρκετά μεγάλος. Κυρίως πρόκειται για Αφγανούς. Το Fox News, μάλιστα, κάνει λόγο για βομβιστή αυτοκτονίας, ενώ οι αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες άρχισαν αμέσως να πετούν δακρυγόνα. Να θυμίσουμε ότι από νωρίς σήμερα το Αμερικανικό Πεντάγωνο και το State Department έχουν εκδώσει ειδοποίηση σε Αμερικανούς να αποφεύγουν τις πύλες του αεροδρομίου, γιατί φοβόντουσαν την ύπαρξη παγιδευμένου αυτοκινήτου για επικείμενη επίθεση του στρατιωτικού βραχιώνα του ISIS στο Αφγανιστάν, του ISIS-K. Ο Άντονι Μπλίνκεν, μάλιστα, νωρίτερα, Αδαμαντία, είχε πει ότι επιχειρούμε σε ένα πολύ εχθρικό περιβάλλον με μεγάλη πιθανότητα επίθεσης του ISIS, και τώρα, λίγες ώρες μετά, έρχεται αυτή η επίθεση. Δεν έχει γίνει ανάληψη ευθύνης. Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής είναι εξαιρετικά συγκεκριμένες. Οπότε περιμένουμε να δούμε στην συνέχεια τι καινούριο θα βγει και φυσικά αν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το Αμερικανικό Πεντάγωνο, Δαμαδία. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε εκ νέου με νέο έκτακτο δελτίο. Καλό απόγευμα προς όρας.